Γεια σας φίλοι μου. Σήμερα θα σας δείξω ένα εύκολο σχέδιο για να φτιάξουμε μπομπονιέρες για βάφτιση. Έχω φτιάξει εδώ ένα σορτσάκι με τις τυράντες, ένα μικρό εδώ παμπιόν και μέσα βάζουμε το σακουλάκι με τα κουφέτα, οπότε έχουμε μία όμορφη μπομπονιέρα για βάφτιση. Πάμε να τη φτιάξουμε μαζί βήμα-βήμα. Θα χρειαστούμε νήματα σε χρώμα άσπρο και μπλε και ένα βελονάκι νούμερο 3,5. Θα ξεκινήσουμε κάνοντας μία αλυσίδα από 16 αλυσιδάκια. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Τώρα θα κλείσω αυτή την αλυσίδα εδώ με ένα βουβό να δημιουργήσω αυτό το μεγάλο κύκλο. Θα πλέξω 3 αλυσίδες και θα μετρήσει για ένα ποδαράκι και θα πλέξω μέσα στον κύκλο 29 ποδαράκια και ένα ποδαράκι οι αρχικές μας αλυσίδες, θα έχουμε σύνολο 30. Έφτασα στο τέλος εδώ στον κύκλο μου και κλείνω εδώ με ένα βουβό. Θα πλέξω 3 αλυσίδες και θα μετρήσει για ένα ποδαράκι και στη συνέχεια θα πλέξω ένα ποδαράκι, στην αμέσως επόμενη θηλιά ακόμα ένα ποδαράκι και στην αμέσως επόμενη θα πλέξω 2 ποδαράκια μαζί. Ένα ποδαράκι, την επόμενη θηλιά ένα ποδαράκι και στην αμέσως επόμενη 2 ποδαράκια μαζί. Επομένως θα κάνω την αύξησή μου κάθε τρίτη θηλιά. Και τώρα 2 μαζί. Θα κλείσω και αυτή τη σειρά με ένα βουβό σε αυτό το σημείο και τώρα θα πλέξω 3 γαϊτανάκια στον αέρα. 1, 2, 3. Θα πάρω κλωστή στο βελονάκι μου και θα αφήσω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 θηλιές και θα πατήσω στην 8η να πλέξω ένα ποδαράκι. Θα συνεχίσω να πλέκω ποδαράκια μέχρι να έχω σύνολο 13. 1, αυτό που έκανα μόλις τώρα, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Πάλι
τρεις αλυσίδες στον αέρα. Παίρνω κλωστή στο βελονάκι μου και αφήνω 7 θηλιές, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και πατάω στην 8η και πλέκω ένα ποδαράκι. Θα συνεχίσω να πλέκω ποδαράκια μέχρι να έχω στο σύνολο 13. Και θα πατήσω εδώ στη μέση από τις τρεις αλυσίδες 13. Θα πλέξω ένα βουβό σε αυτό το σημείο. Θα πλέξω τώρα τρεις αλυσίδες και θα πλέξω ποδαράκια γύρω-γύρω όλο τον κύκλο μου. Σε κάθε θηλιά θα πλέκω ένα ποδαράκι. Εδώ θα πατήσω στη μέση από το αλυσιδάκι και θα πλέξω ένα ποδαράκι και συνεχίζω να πλέκω ποδαράκια μέχρι να φτάσω το επόμενο αλυσιδάκι. Και κλείνω εδώ με ένα βουβό και έχω κάνει και αυτή τη σειρά. Σε αυτό το σημείο θα κόψω την κλωστή μου. Και θα αλλάξω χρώμα. Για να φτιάξω τώρα το σορτσάκι. Παίρνω με το βελονάκι μου το μπλε χρώμα και πλέκω εδώ τρεις αλυσίδες. Έτσι δημιουργώ ένα ποδαράκι. Και πλέκω τώρα ποδαράκια σε κάθε θηλιά της προηγούμενης σειράς. Κλείνω και αυτή εδώ τη σειρά με ένα βουβό και συνεχίζω και πλέκω
τρεις αλυσίδες που μετράει για ένα ποδαράκι και πλέκω ποδαράκια στο σύνολο να έχω 7 μαζί με την αρχική μου αλυσίδα. Τρία ποδαράκια μέχρι τώρα, 4, 5, 6, 7. 7. Τώρα γυρίζω το πλεκτό μου και θα πλέξω και 7 ποδαράκια την πίσω πλευρά. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Θα βάλω το βελονάκι μου σε αυτήν εδώ τη θηλιά. Και θα πλέξω 7 ποδαράκια. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Και κλείνω εδώ με ένα βουβό τη σειρά. Θα πλέξω πάλι 3 αλυσίδες και θα κάνω ακόμα μία σειρά γύρω-γύρω με ποδαράκια. Και έφτασα στο τέλος και αυτής της σειράς, κλείνω με ένα βουβό. Σε αυτό το σημείο, αν θέλετε να κάνετε πιο μακρύ το παντελονάκι, μπορείτε να προσθέσετε ακόμα μία σειρά. Εδώ θα κόψω την κλωστή μου. Ενώνω την κλωστή μου σε αυτό το σημείο. Πλέκω 3 αλυσίδες και πλέκω ποδαράκια για να δημιουργήσω και το άλλο κομμάτι από το σορτσάκι. Κλείνω εδώ με ένα βουβό, πλέκω 3 αλυσίδες και πλέκω ακόμα μία σειρά γύρω-γύρω. Έφτασε στο τέλος και αυτής της σειράς. Κλείνω εδώ
με ένα βουβό και κόβω την κλωστή μου. Τώρα με μία βελόνα θα στεριώσω τις κλωστές μου. Και θα πλέξουμε τις τυράντες για το σορτσάκι μας. Θα πάρουμε πάλι το μπλε χρώμα και θα ενώσουμε την κλωστή μας, το νήμα μας, σε αυτό το σημείο, εδώ. Θα πλέξουμε μία αλυσίδα για να ασφαλίσουμε και στο τέλος μετά θα στερεώσουμε εδώ την κλωστούλα μας. Πλέκουμε απλή αλυσίδα . Θα υπολογίσετε περίπου, θα μετρήσετε έτσι και θα υπολογίσετε εσείς πόσες αλυσιδούλες πρέπει να κάνετε. Και σε αυτό το σημείο θα πιάσουμε και το μπλουζάκι που έχουμε πλέξει εδώ. Θα πιάσουμε και την αλυσίδα μας, θα την περάσουμε από μέσα για να στεριώσουμε λίγο εδώ τη τυράντα να μην φεύγει. Και συνεχίζουμε να πλέκουμε αλυσιδάκια μέχρι να φτάσουμε σε αυτό εδώ το σημείο για να κάνουμε πίσω τις τυράντες σταυρωτές. Σε αυτό το σημείο θα στεριώσω εδώ την τυράντα, κάνοντας ένα απλό άριχτο. Και εδώ θα κόψω την κλωστή μου. Και έτσι έχω κάνει τη μία τυράντα. Θα κάνουμε το ίδιο και στην άλλη πλευρά. Στεριώνουμε την κλωστή μας σε αυτό εδώ το σημείο. Πλέκουμε αλυσίδες . Μετράμε πάλι το ύψος εδώ της τυράντας, άρα πρέπει εδώ σε αυτό το σημείο να είναι το αλυσιδάκι μας. Πάλι θα πιάσουμε ένα πόντο από το ζακετάκι και θα πλέξουμε μία αλυσίδα και συνεχίζουμε με τις αλυσίδες μας μέχρι να σταυρώσουμε πίσω
διστυράντες. Θέλει άλλο λίγο. Σε αυτό το σημείο λοιπόν στεριώνουμε και την άλλη τη ράντα, κάνοντας ένα άριχτο. Και κόβουμε την κλωστή μας. Και έτσι έχουμε δημιουργήσει το σορτσάκι μας με τις όμορφες τυράντες του. Τώρα θα βάλουμε και ένα μικρό εδώ φιωγκάκι, θα το φτιάξουμε από το ίδιο το νήμα. Θα είναι ένα μικρό παπιόν. Θα τυλίξουμε το νήμα τα δάκτυλά μας μερικές φορές. Και το μικρό παπιλιόν είναι έτοιμο. Θα το στεριώσουμε εδώ με μία βελόνα και κλωστήρα ψήματος. Και το σορτζάκι μας είναι έτοιμο. Ελπίζω φίλοι μου να σας βοήθησα με αυτό το βίντεο και να φτιάξετε κι εσείς όμορφες μπομπονιέρες σορτσάκια. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Γεια σας!